εμφάνιση η οποία δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κακή, αλλά μια εμφάνιση η οποία συνοδεύτηκε από ήττα μέσα στο αρκατικό. Και πάντοτε όταν έχεις μια ομάδα η οποία είναι βεβαίως νεαρή στην ηλικία, υπάρχει πάντοτε και ερωτηματικό πώς θα αντιδράσουν μετά από μια ήττα. Νομίζω ότι η εμφάνιση, κυρίως αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, είναι να μην ρισκάρουμε κάτι που έχει σχέση με το αν θα είμαστε σε καλή κατάσταση ή όχι, διότι δεν είναι προσοχή στο κομμάτι της άμυνας. Αυτό που φάνηκε μέσα στο γήπεδο ήταν ότι τα παιδιά ήταν ψασμένα για την νίκη. Και το ευτύχημα για μένα ως προπονητής αυτής της ομάδας είναι ότι καταλάβαμε ότι μέσα από αυτή τη δουλειά, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας, θα έχουν οι νίκες. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο επιτυχήκαμε. Βοήθησε σίγουρα και ότι σε επίσημα διαστήματα, τα οποία είτε όταν μειωνόταν η διαφορά, είτε όταν ήμασταν μια διαφορά που μπορούσε να κλείσει, ήμασταν και εύστοχοι στην επίθεση. Πράγμα το οποίο μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι, στο πρώτο τελευταίο σημείο παιχνίδι. Από εδώ και πέρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε, υπάρχει ένα παιχνίδι πριν τις διακοπές του Χριστουγέννου. Είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε πολύ κούραση. Το ρωτήσω όπως είναι, δεν είναι μεγάλο και επιζητούμε την διακοπή του Χριστουγέννου. Θα συγκεντρωθούμε, θα πάμε να δώσουμε πάνω 100% στο παιχνίδι. Νομίζω ότι η σημερινή νίκη προστατεύει τη μέχρι τώρα πορεία μας, γιατί αν δεν υπήρχε η σημερινή νίκη, νομίζω ότι κάτι θα κρεμίζαμε από αυτό που έχουμε αρχίσει μέχρι σήμερα. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Σερών, εύχομαι καλή συνέχεια στον coach, να είμαστε όλοι γεροί και υγιείς για να κάνουμε τις γιορτές όπως το γίνουμε έτσι όπως πρέπει με τις οικογένειες μας. Κάποια ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ.